Αδερφοί θα συνεχίσουμε το μάθημά μας Είμαστε στη σελίδα 684 και θα διαβάσουμε από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης Γιώτα Γάμα κεφάλαιο 13ο κεφάλαιο Ιερεμίας ο Προφήτης 13ο κεφάλαιο και 23 εδάφιο Σελίς λοιπόν 684 13ο κεφάλαιο Γιώτα Γάμα κεφάλαιο και 23 εδάφιο. 23 εδάφιο, γιώτα γάμα, 23. Δύνατε ο θείο να αλλάξει το δέρμα αυτού ή πάρδαλη στα ποικίλματα αυτής. Τότε δίναστε και εσείς να κάμετε καλόν οι μαθώντες το κακόν. Δια τούτο θέλω σκορπίσει αυτούς ο άχυρον φερόμενον υπό ανέμου της ερήμου. Ούτως είναι παρεμού ο σου, το μερίδιον το μεμετρημένον εις έλεγε Κύριος, διότι με και ήλπι επί το ψεύδος. κι εγώ θέλω σηκώ στα κράς σου επί το πρόσωπό σου και θέλει φανεί η εσχήνη σου. Είδον τα σμυχεία σου και τους χρεμετισμούς σου, την εσχρότητα της πορνείας σου, τα βδελύγματά σου επί τους λόφους, επί τα σπεδιάδας. Ουέ είσαι, Ιερουσαλήμ, δεν θέλεις καθαριστεί, μετά πότε έτη, ο λόγος του Κυρίου γενόμενος προς ιερεμίαν περί ανομβρίας. Ο Ιούδας πενθεί και επίλε αυτού είναι περίληπη, κοίτονται κατά γης με λανιμονούσε, ανέβει η κραυγή της Ιερουσαλήμ και οι μεγιστάνες αυτής απέστειλαν τους νέους αυτών δια είδωρ, ήλθον εις φρέατα. δεν έβρικαν είδωρ, επέστρεψαν με τα Αγία αυτών κενά, ισχύνθησαν και εντράπησαν, εσκέπασαν τα σκεφαλά αυτών, επειδή η γη εσχίστη, διότι δεν είναι το βροχή επί της γης. Οι γεωργοί ισχύνθησαν και εσκέπασαν τα σκεφαλά σε αυτόν. Κι έλαφος έτη γενίσασα εν τη παιδιάδη, εγκατέλειπε το τέκνο αυτής επειδή χόρτος δεν ήταν. Και οι άγριοι όνοι εστάθησαν επί του υψηλούς τόπους, ερώφουν τον αέρα ως θώες, οι οφθαλμοί αυτών εμαράνθησαν επειδή χόρτος δεν ήτο. Κύριε, αν και ανομίε ημών καταμαρτυρούσε εναντίον ημών, κάμε όμως δια το όνομά σου, διότι η ε αποστασία ημών επληθύντησαν, εις μαρτίσαμεν. Ελπίς του Ισραήλ, σωτήρα αυτού εν καιρό θλίψεως, γιατί ήθελες είστε ως πάρικος εν τη γη, και ως ο εκλίνων εις κατάλημα. Γιατί, γιατί ήθελες είστε ως άνθρωπος εκστατικός, ως ισχυρός μη δυνάμενος να σώσει, αλλά σύ Κύριε εν μέσω ημών είσαι και το όνομά σου εκλήθη εφημάς, μη μας εγκαταλείπεις. Ούτο λέγει Κύριος προς τον λαόν τούτον. Επειδή γάπησαν να πλανώνται και δεν εκράτησαν τα σπόδα, τους πόδας αυτών, πιε τούτο ο Κύριος δεν ευδόκησε εις αυτούς. Τώρα θέλει ενθυμηθεί την ανομία αυτών και επισκεφθεί τα αυτών. Και είπε Κύριος προς εμέ, μη προσεύχου υπέρ του λαού του διακαλών. Και αν η δε δεν θέλω εις ακούσει της αυτών. Και αν προσφέρωσι ολοκαυτώματα και προσφοράν, δεν θέλω ευδοκίσει αυτά. Αλλά θέλω καταναλώσει αυτούς, εν μαχαίρα και εν πίνη και εν λοιμό. Και είπα, ο Κύριε Θεέ, ειδού οι προφήτε λέγουσι προς αυτούς, δεν θέλετε ήδη ουδέ θελείστε πίνε σε εσάς αλλά θέλω σας δώσει ειρήνη ασφαλή εν το τόπο τούτο. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, ψεύδι προφητεύουσιν η προφήτε εν το ονόματί μου. Εγώ δεν απέστειλα αυτούς, ουδέ προσέταξα εις αυτούς, ουδέ ελάλησα προς αυτούς. Αυτοί οι σε εις εσάς όρασιν ψευδή και μαντίαν και ματαιότητα και την δολιότητα της καρδίας αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος περί των προφητών των εν το ονόματί μου. Ενώ εγώ δεν απέστειλα αυτού. Αλλά αυτή λέγουσι μάχαιρα και πείνα, δε θέλει είστε εν το τόπο τούτο. Εν μαχαίρα και εν πίνη θέλουν συντελεστεί, προφείται εκείνη. Ο δε λαό τους του οποίου αυτή προφητεύουση, θέλουν είστε ερημένοι εν τεσοδύ τη Ιερουσαλήμ, υποπίνης και μαχαίρας, και δεν θέλει είστε ο θάπτον αυτού, τα γυναίκα αυτών και του ιού αυτών και τα στιγατέρα αυτών, και θέλω χιέι επ' την κακή αυτών διετουτο τούτο θέλεις υπή προς αυτούς των λόγων τούτων. Ασχίσωσιν η οφθαλμή μου δάκρυα νύχτα και ημέρα και ας μη παύσωση, διότι η παρθένος, η θυγάτρη του λαού μου, συνετρίφθη σύντριμα μέγα, πληγίνω την Ιράν σφόδρα. Εάν εξέλθω εις την πεδιάδα, τότε η δου υπεφωνευμένη εν μαχαίρα. Κι αν εξέλθω εις την πόλη, τότε η δου είναι νεκρωμένη υπό τη πίνη. Ο δε προφήτης έτσι και ο εμπορεύονται επί τη γης και δεν αισθάνονται είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο λαός του Θεού και η Εκκλησία του Χριστού. Ο προφήτης και ο ιερεύς να εμπορεύονται και να μένουν αδιάφοροι για τα πράγματα του Θεού, ιδιαιτέρως για την επιμέλεια του λαού του Θεού. Να έχουν άλλες πολλές ασχολίες και να είναι ιερείς, σήμερα θα λέγαμε να είναι πρεσβύτεροι, να είναι διάκονοι, να είναι χαρισματικοί, να τους έχει δώσει ο Θεός τάλαντα, είτε φυσικά, γιατί υπάρχουν τα τάλαντα τα φυσικά, είτε πνευματικά ακόμη περισσότερο, χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, να ξέρουν ότι έχουν και να κάνουν άλλα πράγματα και μάλιστα όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού να εμπορεύονται δηλαδή να ασχολούνται με κερδοσκοπία και να παραμένουν αδιάφοροι γιατί δουλειέ θα κάνουμε όλοι, όλοι, δουλεύουμε και όλοι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ο Παύλος μάλιστα λέει ότι αυτό το καύχημα να εργάζομαι με τα χέρια μου δεν θέλω να μου αφαιρεθεί και καύχημα δεν είναι ότι κηρύττω το ότι κηρύττω λέει ο Απόστολος Παύλος είναι χρέος είναι υποχρεωσή μου ο Θεός μου το έδωσε και σε με αν δεν κηρύττω αλλά το καύχημά μου είναι να κάνω αυτό το που μου έδωσε ο Θεός αδάπανο άρα λοιπόν και δουλειές θα έχουμε και θα ασχολούμεθα και θα δουλεύουμε και με αλλά όλα αυτά όχι κάνοντας το έργο του Θεού αμελώς Επικατάρατος είναι αυτός ο οποίος εργάζεται με αμέλεια το έργο που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Επικατάρατος. Και είναι ίσως η μοναδική στιγμή που αναφέρεται σε αυτό ο Λόγος του Θεού. Να είναι καταραμένος ο άνθρωπος που εργάζεται το, με αμέλεια αυτό που ο Θεός του εμπιστεύτηκε. Από εκεί και πέρα, όταν οι άνθρωποι του Θεού και τώρα όταν λέμε οι άνθρωποι του Θεού μην πάει το μυαλό σας αδερφοί αγαπητοί μόνο στην Εκκλησία του Χριστού που οπωσδήποτε θα πάει και πρέπει να πάει αλλά θα πάει σε κάθε τι που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Και κατά επανάληψη έχω πει πρώτα πρώτα θα πάει στον εαυτό μας. Πώς οικοδομούμε τον εαυτό μας. Και θα δούμε ποια είναι τα προβλήματα αμέσω. Δεν θα εμπορευόμαστε και θα μένουμε αδιάφοροι στην οικοδομή του εαυτού μας, πώς οικοδομούμε τους πλησίων μας. Αν έχουμε παιδιά, τα παιδιά μας, ιδιαίτερα οι γυναίκες. Αν έχουμε οικογένεια, τις οικογένειές μας. Τις οικογένειές μας αν δεν είμαστε παντρεμένοι. Τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τα αδέρφια μας. Με επιμέλεια ή με αμέλεια το επαναλαμβάνω γιατί είναι ίσως ίσως ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χριστιανός με συνέπειες και δεν μπορεί να, κακές και δεν μπορεί να καταλάβει το γιατί. Πώς επιμελούμεθα. Θα μου πεις τι μπορώ να κάνω. Το λιγότερο και το περισσότερο που μπορείς να κάνεις είναι να προσεύχεσαι με επιμέλεια. Άμα δεν ακούνε, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί η γυναίκα σου να μην ακούει. Μπορεί τα παιδιά σου να μην ακούνε. Εάν ακούνε, τι τους λες. Πώς του τους λες. Αλλά ποτέ δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα στη ζωή μας αν δεν επιμελούμε θα πρώτον με επιμέλεια ιδιαίτερη τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Προσέχετε σε εαυτούς πρώτον και ύστερα εις το πίμνιον οποίο ο Θεός σας έδωσε επισκόπους. Άρα λοιπόν έτσι πως σας βλέπω και με βλέπετε η ευθύνη έρχεται στον καθένα μας για τον εαυτό του. Πώς επιμελείσαι τον εαυτό σου γιατί αν δεν μάθεις με επιμέλεια να επιμελήσει τον εαυτό σου, μην νομίζεις ότι θα μπορέσεις με επιμέλεια να επιμεληθείς τους άλλους που είναι δίπλα σου και τους οποίους ο Θεός τους έχει φορτώσει στην πλάτη σου. Και ποιοι είναι αυτοί. Πρώτον ο πλησίον σου. Ύστερα αυτοί οι οποίοι είναι στην εξουσία σου. Ύστερα αυτοί στους οποίους είσαι υπό την εξουσία. Όταν λοιπόν ο ιερεύς και ο προφήτης οι ιερείς και οι βασιλείς του υψίστου στην Καινή Διαθήκη που ξέρουμε όλοι πολύ καλά ποιοι είναι δηλαδή ποιοι είμαστε εμπορεύονται και μένουν αδιάφοροι για τα πνευματικά όπως είπαμε και παραλαμβάνω πρώτα του εαυτού τους ύστερα του, του, του ή των πλησίων τους και ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται υπό την εξουσία τους και σε αυτούς που βρίσκονται υπό εξουσία τότε θα αρχίσουν οι συνέπειες οι παράξενες και λέει ο λόγος του Θεού δύναται ο αιθίωπς να αλλάξει το, το δέρμα αυτού ή η πάρδαλη στα ποικίλματα αυτής, είναι δυνατόν ο αιθίωπς από μελαχρινός να γίνει γαλαζωμάτης και ξανθός και ασπουλιάρης. Αποκλείεται. Μα θα πάει να κάνει μπάνιο, θα πάει πήγε και κάποιος τραγουδιστής, να μην πούμε ονόματα, και από νέγρος προσπάθησε για να γίνει λευκός και ο καημένο δυστύχησε. Δεν αλλάζουν αυτά. Είναι μερικά πράγματα που δεν αλλάζουν. Ε. Είναι δυνατόν η πάρδαλης να γίνει μπέζ, να γίνει μαύρη, να χάσει τα ποικίλματα. Δεν γίνεται. Και κοιτάξτε τι λέει. Αν ο Αιθίωπς δεν μπορεί να γίνει άσπρος και αν η πάρδαλης δεν μπορεί να χάσει τα ποικίλματα αυτής, τότε κι εσείς οι μαθώντες να πράτετε το κακόν, είναι αδύνατον να κάμετε καλόν. Εσείς που μαθαίνετε, που μάθατε και συνεχίζετε να μαθαίνετε, να κάνετε το κακό, αδύνατον είναι να υπάρξει καλόν έργο στη ζωή σας. Οι μαθόντες, και εδώ να δούμε ποιοι είναι οι μαθόντες. Όλοι μας αδερφοί αγαπητοί είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε έχουμε διδάσκαλο και διδασκάλους και σε καμία περίπτωση δεν εννοώ ανθρώπους σε καμία περίπτωση Υπάρχει ένας διδάσκαλος ο οποίος είναι μέσα στην εκκλησία και λέγεται ο Χριστός ο οποίος δίνει διακονίες δια των καταρτισμών των Αγίων για να αυξάνουνε, να αυξάνουνε, να αυξάνουνε μαθητευόμενοι γιατί μας είπε και μας λέει ο Χριστός «Σείς είστε μαθητές μου και μην ονομάσετε κανέναν άλλον διδάσκαλό σας, ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός και εσείς είστε μαθητές». Και στην Αντιόχεια πρώτον οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν «Χριστιανοί» που σημαίνει ότι εφόσον λες ότι είσαι χριστιανός, στην πραγματικότητα δεν είσαι ή δεν πρέπει να είσαι τίποτα άλλο παρά μαθητής του Χριστού. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία, πρώτον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, γιατί αυτό το πράγμα είναι η Εκκλησία, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, δάσκαλος είναι ένας, Χριστός και χρησιμοποιεί ως διακονία, υπηρεσία, προσωρινά ανθρώπους και τονίζω προσωρινά γιατί ο άνθρωπος πάντοτε είναι προσωρινός και η ζωή μας είναι προσωρινή και δυστυχώς πολλές φορές υπάρχουν και εργάτες του Θεού που είναι προσωρινοί στο έργο του Θεού. Γιατί, γιατί οι ιερείς και προφήτες άρχισαν να εμπορεύονται αδιαφορώντας για την επιμέλεια των ψυχών των ανθρώπων που ο Θεός προσθέτει, ο Χριστός προσθέτει κάθε μέρα στην Εκκλησία. Έχουμε λοιπόν ένα διδάσκαλο. Όλοι οι χριστιανοί που ομολογούμε είμαστε και θέλουμε να είμαστε μαθητές του Χριστού. Και έτσι μας θέλει και ο Χριστός. Όμως υπάρχει κι άλλος ένας διδάσκαλος. Και αυτός είναι ο διάβολος και ο σατανάς, ο άρχον του κόσμου τούτου, ο οποίος και αυτός διδάσκει τους ανθρώπους. Διδάσκει να λένε ψέματα ευθύ εξ αρχή, να ζηλεύουνε, έχετε δει τα παιδάκια που ζηλεύουνε. Ξέρετε ποιος δίδαξε την πρώτη ζήλια στον άνθρωπο, ο Κάιν. Ο Κάιν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ζήλεψε τον αδελφό του. Γιατί, γιατί ο πατέρας του, ο ουράνιος, ευδόκησε, ευλόγησε, επέβλεψε καλύτερα στη θυσία του Άβελ παρά του Κάιν. Και ο Κάιν τα πήρε. Λέει, εγώ είμαι πρωτότοκο. Εμένα έπρεπε να επιβλέψει στη θυσία. Και όχι στον αδερφό μου το δευτερότοκο. Τι πράγματα είναι αυτά. Και η ζήλια ξέρετε τι δημιούργησε. Φόνο. Εκεί κατέληξε η ζήλια η οποία είναι βασικό έργο της, της αρκός. Φόνος, φθόνος. Παρέα τα πάει ο Κύριος αυτά. Και όταν είδε τη ζήλια να μεγαλώνει στην καρδιά του Κάιν, τι έκανε ο Θεός. Τον πλησίασε όχι να του ρίξει κεραυνό, να τον διδάξει. Γιατί έτσι κάνει ο Θεός. Με τη διδασκαλία του, με την πνουθεσία και την παιδεία προσπαθεί να συγκρατήσει τον άνθρωπο από την απώλεια και από το θάνατο. Με το λόγο του και τις εντολές του. Οι εντολές του Θεού δεν είναι αδερφοί αγαπητοί νόμος που μας βαραίνει. Είναι λόγος που μας σώζει. Γι' αυτό μας τα λέει ο Θεός. Για να τα πιστέψουμε και να σωθούμε. Και του λέει γιατί κάτι θύασες, γιατί αγανάκτησες. Εάν και εσύ κάνεις καλή προσφορά δεν θα επιβλέψω σε αυτήν, ναι. Δεν είμαι προσωπολήπτης. Και ξέρετε, αδερφή αγαπητή τι του είπε. Εσένα, σε έχω κάνει πρωτότοκο. Ο αδερφός σε εσένα θα βλέπει. Και εσύ θα έχεις εξουσία επ' αυτόν. Δεν στο αφαίρεσα. Αλλά επέβλεψα με μεγαλύτερη ευμένεια στον αδερφό σου. Και όλοι μας το έχουμε δει αδερφοί στα σπίτια μας. Είτε στα παιδιά μας, είτε στα εγγόνια μας, είτε όταν είμαστε εμείς παιδιά και όταν είμαστε μεγάλοι. Τι έδωσε αυτόν, ναι, τι πήρα εγώ. Αυτό είναι το παιχνίδι μου. Δώσ' το, όχι. Έχουμε τη λιδία που ό,τι τις δώσεις δεν το δίνει ο κόσμος να χαλάσει. Βρε, δώσ' το μου, όχι. Και έχουμε και τον Κωνσταντίνο που λέει μόνο της λιδίας. Εμένα Ποιος θα διδάσκει τα παιδιά. Υπάρχει κάποιος δάσκαλος αδερφή; Είναι ο άρχον, του, ο του κόσμου τούτου. Επεμβαίνει στα παιδιά μας. Αδερφοί αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Τέκνα οργής γεννώνται τα παιδιά, τα, όλοι οι άνθρωποι. Εκνυπιότητος αυτών η καρδία του ανθρώπου είναι γεμάτη κακία. Βεβαίω λέει ότι τα παιδιά των Αγίων είναι άγια. Τι σημαίνει άγια, αφιερωμένα στο Θεό. Αλλά μέχρι να αναγεννηθούν, δηλαδή να αλλάξει σκληρή καρδιά η πέτρινη και να γίνει σάρκινη, να αλλάξει το πνεύμα το αλαζονικό και να γίνει ταπεινό, ο άνθρωπο είναι άνθρωπο. Και υπάρχει το παράδειγμα, εν σαν παράδειγμα έφερα εγώ τη ζήλια, Κάποιος όμως, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, τους διδάσκει. Διδάσκει την κοπέλα να θέλει να αρέσει, χρησιμοποιώντας όπως η Εζάβελ βάφει τα μάτια, δίνεται ε, άσεμνα. Γιατί, για ποιον, είναι, ποιος την έχει διδάξει την κοπέλα να φοράει μόδα, λέει. Τι θα πει μόδα. Να ξεγυμνώνεται. Γι' αυτό, για ποιον εξεγυμνώνεται τον άντρα να σηκώνει τα ποντίκια του, τα μπράτσα του και να επιδεικνύει για ποιον τα κάνει αυτά. Αυτό είναι διδαχή κοσμική, φρόνημα κοσμικό. Καταρτίζεται ο άνθρωπος από έναν άλλο δάσκαλο και έτσι έχει μεγάλη σημασία ποιος σε διδάσκει. Δηλαδή από ποιον μαθαίνεις και όταν μάθεις έμαθες. Και αν λέει εσείς οι μαθώντες, να πράτετε το κακό, να ξέρετε ότι και να θελήσετε να κάνετε καλό, δεν μπορείτε. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις όμως ο λαός του Θεού είναι δυνατόν να μάθει και να καταρτίζεται όχι από τον Κύριό του και τον Θεό του, γιατί μιλάμε για χριστιανούς τώρα. Στην παλιά διαθήκη για ανθρώπους του Θεού. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν ο διάβολος να επισέρχεται και να διδάσκει τον Κάιν. Να διδάσκει ανθρώπους του Θεού. Και λέει ο Λόγος του Θεού. Στο 25 εδάφιο στη μέση. Από το 25 διαβάζω από την αρχή. Αυτός είναι παρεμού ο κλήρος σου και το μερίδιο του το καταμετρημένων είσαι λέει ο Κύριος, διότι αυτή είναι η κληρονομιά σου. Αυτή είναι η πορεία σου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν το έκανα εγώ. Δεν σε έστειλα εγώ να διδάσκεσαι από τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Εσύ έφυγες πώς όμως. Δεν πήραμε μια, μια, στιγμή μια απόφαση και λέμε από εδώ και πέρα δεν θα διδασκόμεθα από τον Χριστό αλλά θα διδασκόμεθα από τον κόσμο. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί εμείς έχουμε πάρει, για μας μιλάει ο Λόγος του Θεού. Και όταν λέω για μας, για σένα, για μένα που έχει αναγεννηθεί, που έχει βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο και ξαφνικά μαθαίνει να πράττεις το κακό. Μαθαίνει. Κάποιο σε διδάσκει. Γιατί και λέει ο λόγος του Θεού για δύο είναι οι αιτίες πρώτον διότι με σα και δεύτερον διότι ήλπισα επί το ψεύδος με με ξέχασες και πως μπορούμε αδερφοί αγαπητοί να ξεχάσουμε κάτι ώστε να ξεχάσουμε το Χριστό θυμάμαι όταν ήμουν πολύ μικρός είχα φίλους, τους οποίους ξέχασα. Μεγάλωσα είχα άλλους φίλους, άλλες φίλες, τους ξέχασα. Γιατί κάποια άλλα πρόσωπα πήκαν στη ζωή μου. Να το πω πιο υλικά. Θυμάμαι όταν ήμουν πολύ μικρός, 6-7 χρονών, 5, ο πατέρας μας έφερε ένα ράδιο τέτοιο, σαν Μπαούλο ήταν. Τα πρώτα ράδια, τότε ήταν το 50 περίπου τα πρώτα ράδια που βγήκανε. Πω, χαρά που κάναμε. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτό. Γιατί μετά από το ράδιο αυτό βγήκε το τρανζίστορ. Αλλά έλα που ξέχασα και το τρανζίστορ. Γιατί μετά από αυτό βγήκε το πικάπ. Θυμάστε το πικάπ, όσοι ξέρατε. Αλλά έλα που ξέχασα και το πικάπ. Γιατί μετά βγήκε η τηλεόραση μαυρό πούμε. Και κάνει μπλα 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 μπλα. Αναφέσβηνε. Και είχε κάτι έργα Ξανθόπουλο και Μάρθα Βούρτσι. Μα, κλάμα εκεί να δείτε. Αλλά έλα που την ξεχάσαμε και τη, μαυρο και τη Γιατί ήρθε η έγχρωμη. Ποιο έχει στο σπίτι του. Εμεί δεν έχουμε. Αλλά πήγαινε σε όποιο σπίτι να βρείτε μια μαυρόσπρη τηλεόραση. Κανένα δεν έχει. Ούτε θυμάται κανεί να πάει να πάρει Γιατί βγήκε η έγχρωμη. Μετά όπου βγήκανε τα βίντεο. Πώ τα λέγανε. Βίντεο κασέτε. Ε, εκεί πέρα ήταν ο Ντίνο να φέρω το ράμπο να δούμε. Βρέα το ράμπο, του έλεγα να βιντεοκασέτε. Mm. Τερχόντουσαν στην εκκλησία, το, μιλάω το 91 τώρα έτσι, όταν άνοιξε το 92-93, δεν είχα χίλια χρόνια πίσω, όταν ήρθε, είχε σωθεί μια οικογένεια, μόλι άνοιξε η εκκλησία και μου λέει, αγόραζα, μου λέει, πέντε βιντεοκασέτε και τι έβλεπα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λέω δουλειά δεν έκανες. Μόλις γύριζα από τη δουλειά έβλεπα τις βιντεοκασέτες. Τώρα το ρωτήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπεις, γιατί έχει φύγει ο καημένο από την εκκλησία. Βλέπεις βιντεοκασέτες, έχει ξεχάσει. Τώρα έχουν βγει τα DVD. τα DVD και τόσο και τι έχει δεν έχει μέσα. Και ξέρετε πόσα πράγματα ξεχάσαμε. Ξέρετε πόσο εύκολα μπορούμε να ξεχάσουμε το Χριστό και τις ενεργείες Του αν έρθουν κάποια πράγματα που τα θεωρήσουμε σπουδαιότερα, μεγαλύτερα, σημαντικότερα. Γιατί όταν στη ζωή μου μένα ήρθε ο Χριστός, πάνε όλες τις τηλεοράσεις, πάνε τίποτα δεν έμεινε. Και ούτε μου λείψανε. Ξέρετε γιατί μου λείψανε. Γιατί είχε έρθει κάτι πολύ καλύτερο. Τώρα εδώ είναι πολύ σημαντικό. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να επιλέγει πράγματα πολύ καλύτερα από τον Χριστό. Και δεν είναι εύκολο, αφού ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει «Δαμάζω το σώμα μου και του δουλαγωγώ μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ φανώ αδόκιμος». Και αν βάλουμε παραδείγματο χάρη ένα άλλο πρόσωπο στη ζωή μας, πάει ο Χριστός. Γι' αυτό όσοι δεν είναι παντρεμένοι δεν ζητάνε έναν όμορφο γαλανομάτι, μπρατσαρά, ξέρω εγώ τι άλλο, ζητάνε αυτό που ο Θεός θα τους δώσει. Και μία κοπέλα ζητάει αυτήν, ένα αγόρι ζητάει αυτήν αυτή που ο Θεός θα του δώσει. Γιατί, για να μένουν κάτω από την προστασία του Θεού. Χαίρομαι τον ακούω αδερφούς να λένε εγώ δεν θέλω παρά μία δούλη Θεού. Και να το λένε έτσι μόλι του τους στην καρδιά. Και οι κοπέλες να λένε αδερφέ εγώ θέλω ένα δούλο Θεού. Ελό σ'αυτούς ο Θεός τώρα μπορεί να τους αφήσει. Μπορεί να τους αφήσει. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Θέλουν δούλο, θέλουν δούλοι, θέλουν να εργαστούν. Θέλουν να εργαστούν με επιμέλεια. Πρώτον λοιπόν ελισμόνισαν. Ελισμόνησαν γιατί άλλες προτεραιότητες μπήκαν και μπορεί να μην είναι πρόσωπα. Μπορεί να είναι το χρήμα. Oh, αυτό το χρήμα. Τι έχουν δει τα μάτια μου. Ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, άδερφοι. Πω, πω, χαρίσματα ωραία. Τους καμάρωνα. Νέα παιδιά φοιτητέ. Και ξαφνικά αγάπησαν το χρήμα και οι δυο. Πώς θα αγοράσουμε σπίτι. Θα αγοράσετε, βρε. Και άρχισαν να δουλεύουν ακατάπαυστα. Είχαν και δουλειέ που βγάζανε λεφτά. Πώ θα αγοράσουμε δεύτερο σπίτι. Καλά, βρε παιδιά, δεν σα φτάνει το ένα. Αγοράσαν και δεύτερο σπίτι. Πώ θα αγοράσουμε εξοχικό. Ε, παιδιά μου. Και άρχισαν σιγά σιγά να δίνουν τόση μεγάλη προτεραιότητα στην περιουσία τους πως θα αποκτήσουμε πιο πολλά εισοδήματα τι να τα κάνετε ρε παιδιά τι ωραία που το λέει ο λόγος του Θεού αρκείστε σε αυτά που έχετε μα δεν δε θα προοδεύσει ο χριστιανός με τη βοήθεια του Θεού όχι με τη φιλοδοξία του που είναι ματαιοδοξία και τη φιλαργυρία του που είναι και πάλι ματαιοδοξία γιατί τότε θα αγαπήσει είδωλα θα δημιουργήσει την καρδιά του είδωλα. Και λέει, με και ήλπισαν επί το ψεύδος. Ποιο είναι το ψεύδος, τα είδωλα. Έλπισαν στη ματαιότητα. Αν γίνω πλούσιος θα είμαι ευτυχισμένο. Αν η δουλειά μου πάει πολύ καλά θα είμαι ένδοξος. Και θέλω να αποκτήσω όνομα αυτό το όνομα πόσο σοβαρό είναι. Επαναλαμβάνω, τους χριστιανούς σε ευλογεί ο Θεός και η ζωή τους πάει πάρα πολύ καλά. Άλλο να σε ευλογεί ο Θεός και να τον δοξάζεις και άλλο να σου δίνει ο μαμονάς και να υποτάσσεις αυτόν. Ναι. Πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Από ποιον ζητάς και ποια είναι η διαφορά. Ο τρόπος και ο χρόνος με ποιον τρόπο διεκδικείς χρησιμοποιώντας παραβάσεις, αμαρτίες και ανομίες θα πετύχεις αλλά θα σε διδάσει και άλλο στη ζωή αυτή να πετυχαίνεις ή με ταπείνωση, με ευσέβεια, με χάρη και από το ένα μέρο να σου δίνει ο Θεό, και από το άλλο μέρο να δίνει εσύ. Και μην το ξέρει και κανεί. Γιατί την ελεημοσύνη δεν την ξέρει κανεί. Κανεί, ούτε η γυναίκα μου, ούτε το ένα χέρι του δίνει το άλλο. Κανεί δεν ξέρει την ελεημοσύνη. Και όταν λέω την ελεημοσύνη, δεν εννοώ αυτόν που κάθεται στον δρόμο και λέει: Σε παρακαλώ, πώ πέρασα μια φορά και ράγει η καρδιά μου. Λέει, πεινάω. Όπω τι έπαθα εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα τον είχα προσπεράσει. Και λέει: Πεινάω και γυρίζω πίσω. Πεινά, άνθρωπε μου, του λέω. Και εγώ, σε μένα περισσεύει το φα. Την ελεημοσύνη δεν την ξέρει κανεί. Και δεν πρέπει να την ξέρει κανεί. Γιατί αν την πει, πήρε δόξα από τον άνθρωπο. Εμείς θέλουμε να πάρουμε το εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ από τον Κύριο. Λέξη, κουβέντα, τσιμουδιά. Εμένα η γυναίκα μου δεν ξέρει, όχι ότι κάνω, αλλά η γυναίκα μου δεν ξέρει ποτέ τι κάνω και τι δεν κάνω. Δεν τις λέω, το ξέρετε ότι μυστικό εγώ δεν έχω από τη γυναίκα μου. Και ελπίζω και η γυναίκα μου να μην έχει. Δηλαδή τι είπα, ελπίζω. <laughs> ελπίζω ότι η γυναίκα μου δεν έχει. Αλλά εγώ δεν έχω τι περισσότερες φορές. Δεν έχω, αλλά την ελεημοσύνη ποτέ δεν τη λέω. Ποτέ. Γιατί είναι εντολή Θεού. Αλλά όταν χαλάσει η καρδιά του ανθρώπου, όχι πριν φτάσω αυτό, ποιος διδάσκει τον άνθρωπο να μην μαρτυράει για την ελεημοσύνη του, ο κόσμος, όχι. Ο κόσμος τι λέει, Δωρεά Γεωργίου Κοροβέση <laughs> Παίρνω λοιπόν βγάζω Και λέω θα σου δώσω να βάλεις Αλλά θα γράψεις το όνομά μου να γράφετε Να μένει αιώνια εκεί Γραμμένο αιώνια γραμμένο Εμεί δεν θέλουμε να μένει αιώνια γραμμένο Έχετε δει πέντε κολόνες λέει Δωρητές Έλο ε, Τι δόξα παίρνετε Τζάμπα είναι αυτά αδερφοί Ισμάτι Ισμάτι Ευχαριστούμε το Θεό που μας διδάσκει ο Χριστός. Όταν όμως τον άνθρωπο τον διδάσκει ο άλλος, γιατί ξεχνάει, τότε οδηγείται να ελπίζει σε άλλα πράγματα, γιατί έχει ξεχάσει. Έχει ξεχάσει και ελπίζει σε άλλα πράγματα. Τότε, τότε οι μαθώντες των κακών είναι αδύνατον να πράξουν το καλό. Ξέρετε πώς το λέει ο Χριστός δέντρων σαπρών δεν δίνεται να κάνει καλό καρπό και δέντρων καλών δεν δίνεται να κάνει κακό καρπό. Το αποτέλεσμα λέει τώρα ο Θεός τώρα θα προχωρήσω σε διδασκαλία πιο επώδυνη και αδερφοί πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι κάνει ο Θεός τους ανθρώπους εδώ στη γη είναι διδασκαλία επώδυνη εκτός από ένα πράγμα ευνίδιος όλεθρος. Στον ευνίδιο όλεθρο δεν είναι διδασκαλία. Είναι κρίσης κατά κέφαλη. Αλλά δεν φτάνει σε αυτό το σημείο ο Θεός παρά σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις ιδιαίτερα όταν τα βάλεις με τα παιδιά του Θεού. Όταν κάποιος τα βάλει με τα παιδιά του Θεού. Δεν θα λυπηθώ λέει ούτε την Αίγυπτο ούτε τη Σεβά αλλά και όλο τον κόσμο δεν θα τον θυληπηθώ υπέρ ημών, υπέρ των τέκνων μου. Όποιος πειράζει τα παιδιά μου είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού του ματιού μου. Γι' αυτό ένα πράγμα αδερφοί λέει ο Χριστός σε μας και είναι νόμος. Δεν έχει άλλο νόμο το Ευαγγέλιο, δεν έχει ου, μην κλέψεις, μην μηχεύσεις, έχει ένα πράγμα μην κρίνεις. Μην κατακρίνεις, μην καταδικάσεις. Γιατί, γιατί εσύ που κρίνεις, κρίνεις το παιδί του Θεού. Εσύ που καταδικάζεις, καταδικάζεις το παιδί του Θεού. Και εκεί βρίσκεσαι με το Θεό αντιμέτωπος. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ιδιαίτερα τα ζευγάρια. Και όταν λέω ζευγάρια δεν εννοώ άντρας και γυναίκα μόνο. Αδερφός και αδερφός, αδερφή και αδερφή. Είναι αυτό που ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Ο ένας λέει για τον έναν και ο άλλος προσθέτει. Και προσθέτει και προσθέτει ο άλλος και προσθέτει ο άλλος και προσθέτει ο άλλος και γίνεται η καρδιά του μαύρη. Κατά μαύρη γίνεται η καρδιά τους και άντε μετά να τη διορθώσει ο Θεός. Όταν έρθει κάποιος να σου κρίνει κάποιον άνθρωπο, κλείς τα πιά σου, φύγε και μερικές φορές αν χρειαστεί να τον προσβάλλεις κιόλα. Με ευγένεια όσο γίνεται. Για να μετανοήσει. Για να του κάνεις καλό. Για να τον βοηθήσεις. Μα αφού με πίκρανε. Πολύ. Πολύ με πίκρανε. Πολύ να το συγχωρήσεις. Μα έχω παράπονο. Μεγάλο μεγαλύτερη μακροθυμία να δείξεις. Δότε τόπο στην οργή λέει ο Θεός. Φύγετε εσείς από τη μέση, εγώ θα αναλάβω. Εγώ είμαι ο εκδικητής. Δώστε τόπο στην οργή, βγέστε από τη μέση. Αυτά που λέμε, αδερφοί μην νομίζετε ότι τα κάνουμε κιόλα. Γιατί είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά τα λέμε για να μας ζητήσουμε από το Θεό χάρη να μας βοηθήσει να τα κάνουμε. Δεν ισχυρίζομαι εγώ και ποτέ δεν το ισχυρίστηκα και το δηλώνω ευθαρσός ότι αυτά που κηρύττω ζητάω χάρη από το Θεό να τα εκτελώ. Γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς. Όλοι κάνουμε τα ίδια λάθη, όλοι έχουμε τις αυτές παγίδες και όλοι έχουμε τους αυτούς πειρασμούς. Αλλά όλοι έχουμε και το αυτό χρήσμα και μας διδάσκει όλους τα ίδια πράγματα. Άρα λοιπόν διδακτή του χρίσματος, του Πνεύματος του Αγίου. Διδακτή του Πνεύματος του Αγίου είμαστε όλοι. Τώρα αρχίζει από εκεί και πέρα η θλίψεις. Ανομβρία λέει. Ξέρετε θα πει ανομβρία. Ο Θεός να φυλάει. Να μην βρέχει ο Θεός από τον ουρανό. Οχωχωχωχωχω. Και δεν μιλάω αδερφοί εγώ μόνο για την ανομβρία αυτή. Ανομβρία, ανομβρία. Ξέρετε πόσε ανομβρίε υπάρχουν. Ε? Ανομβρία παρηγοριά, ανομβρία αγάπη. Ξέρεις να μην σε καταλαβαίνει ο άνθρωπός σου. Ανομβρία κατανόηση. Ανομβρία. Ανομβρία αγαθών. Θα μου όταν στη ζωή μας έρχεται ανομβρία πάντοτε είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Δεν το είπα αυτό. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Ή όταν το παιδί μου φεύγει είναι σίγουρο ότι εγώ φταίω. Δεν το είπα αυτό. Ποτέ δεν το είπα αυτό και γιατί ποτέ δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εσύ θα κάνεις αυτό που μπορείς με επιμέλεια. Πρόσεχε όμως. Εσύ μη γίνεις σκάνδαλο γιατί τα σκάνδαλα θα έρθουν μέσα στην Εκκλησία. Εγώ λέω, τα σκάνδαλα θα έρθουν και μέσα στην οικογένεια. Θα έρθουν και στι σχέσει των αδελφών τα σκάνδαλα. Αλλά αυτό που λέει ο λόγο του Θεού είναι ουέι αυτούς αυτού που φέρνουν τα σκάνδαλα. Προσέχετε λοιπόν αδερφοί να προσεύχουμε λοιπόν αδελφοί εμείς να μην σκανδαλίζουμε και μπορεί ο άνθρωπος να σκανδαλίσει πάρα πολύ εύκολα. Πότε σκανδαλίζει. Όταν έχει έλλειψη αγάπης. Όταν έχει υπερηφάνεια. Όταν έχει πίκρα. Όταν έχει παράπονο. Όταν απομονώνεται. Όταν απομακρύνεται. Όταν ξεχνάει το Θεό. Και όταν άλλα πράγματα πολύ πιο σοβαρά για αυτόν, ξεπερνάνε την αγάπη του Θεού. Τότε ο άνθρωπος πάρα πολύ εύκολα σκανδαλίζεται. Μπορεί να σκανδαλιστεί ο άνθρωπος από μόνος του. Μω, βέβαια. Εδώ Ιησούς Χριστός ονομάζεται στο Λόγο του Θεού πέτρα σκανδάλου και λίθος προσκόμματος. Δεν σημαίνει ότι επειδή σκανδαλίστηκε αυτός με σένα αυτές πάντα σύ. Δεν το είπα εγώ αυτό, ούτε το λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού δεν είναι απόλυτος, είναι σχετικός πάντοτε. Εάν με τον Χριστό σκανδαλίστηκαν, ποιοι όμως, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι οι υποκριτές δεν θα σκανδαλιστούν με σένα, οι συγγενείς σου, οι οποίοι ενδιαφέρονται για άλλα πράγματα από τη συμπεριφορά σου, βέβαια θα σκανδαλιστούν. Και όχι μόνο θα σκανδαλιστούν, θα παρασκανδαλιστούν. Και πήγαν οι μαθητές και είπαν στον Κύριο, στον κύριο δε σε μέλη που οι γραμματείς και οι φαρισαίοι από αυτά που είπε σκανδαλίστηκαν Και λέει ο Χριστός όχι Γιατί πάσα φυτία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ μου θα ξεριζωθεί Άρα ερχόμαστε σε ένα άλλο ζω... πολύ σοβαρό θέμα Δεν είναι μόνο οι μαθώντες και οι διδασκόμενοι από ποιον μαθαίνουν και από ποιον διδάσκουν, είναι και υπεφυτευμένοι από ποιον φυτεύτηκαν και πού φυτέφτηκαν. Γιατί στον κόσμο έξω λέει ο, ο Κύριος ότι βγήκε ο, ο καλός πορέας και έσπηρε καλό σπόρο, στον κόσμο, όχι στην εκκλησία, αλλά βγήκε και ο εχθρός και έσπηρε ζυζάνια. Και λέει τώρα τι να τα κάνουμε λέει, που βγαίνουν οι καλοί, τα, 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 καλά α, σπέρματα, φυτρώνουν και βγαίνουν και τα ζυζάνια. Τι αν τα κάνουμε, να τα ξεριζώσουμε, όχι λέμε τα πειράξετε. Γιατί αν βγάλετε τα ζυζάνια θα ξεριζώσετε και τα καλά, αφήστε τα. Και στο τέλος θα έρθουν οι θεριστές και θα ξεχωρίσουν το στάρι από ήρα. την ήρα από το βρώμικο. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Θα, θα, ξεχωρίσουν το καλό σπέρμα από το κακό σπέρμα. Γιατί το στάρι είναι ο καρπός. Θα καθαρίσουν το καλό, το καλό φυτό από το κακό φυτό. Και το μένει να θα το φυλάξουν στις αποθήκες, το δε άλλο θα το ρίξουν στη φωτιά. Άρα λοιπόν, από ποιον διδάσκεσαι και από ποιον φυτεύεσαι. Μέσα στην Εκκλησία ένας φυτεύει ο Χριστός. Ο Κύριος προσέθεται κάθε μέρα τους οζωμένους. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να φυτεύεται και να αυξάνει, είναι ο Θεός μαζί του. Αλλά δεν είναι αυτό τώρα το κρίσιμο σημείο που θέλω να δούμε. Το κρίσιμο σημείο που θέλω να δούμε είναι πού μας φυτεύει και πού φυτευόμαστε εκτός Εκκλησίας. Ποιος μας φύτευσε σε αυτή τη δουλειά, Ποιος μας φύτευσε σε αυτό τον τόπο. Γιατί τώρα αν έρθει κάποιος να μου πει Γιώργο, είσαι συνταξιούχος, ναι. Θέλεις να βγάλεις κανένα φράγκο. Θέλω να δουλέψω, να αυξήσω λίγο τα εισοδήματά μου. Έχω ακόμη ανάγκες. Έχω μία πολύ καλή δουλειά σε ένα μπαράκι. Και τι θα κάνω και στο μπαράκι, τίποτα. Θα επιβλέπεις του κλέφτες. θα πάω. Ποιος με φυτεύει εκεί. Ποιος θα με φυτέψει εκεί. Άρα εκτός αδελφοί από το ποιος με διδάσκει έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος με φυτεύει και πού με φυτεύει. Δηλαδή ποιον υπακούω, ποιος με οδηγεί, από ποιον οδηγούμε. Και αρχίζει η ανομβρία γιατί εκεί που φυτέφτηκες δεν πρέπει να αυξηθείς. Να λοιπόν τώρα η αιτία της ανομβρίας. Τώρα, ο Θεός επειδή μας αγαπάει, δεν μας ευωδώνει όταν είμαστε στην αμαρτία. Γιατί μας αγαπάει. Θα πάω να γίνω κουρουπιέρης στο καζίνο. Και υπάρχει και μια παράνομη λέσχη που εκεί θα βγάζω περισσότερο μεροκάματο. Θα με ευωδώσει ο Θεός εκεί. Αποκλείεται. Μα θα βγάζω του κόσμου τα λεφτά. Μωρέ ανομβρία θα έρθει Ανομβρία πας φύσεως Μπας και καταλάβω Είναι λοιπόν πολύ σοβαρά αδερφοί αγαπητοί αυτά τα δύο πράγματα Που πρέπει να προσέχουμε στη ζωή μας Όταν μαθαίνουμε κάτι ποιος μας το διδάσκει Και όταν πηγαίνουμε κάτι κάπου ποιος μας οδηγεί γιατί αν αυτός που μας το διδάσκει δεν είναι ο Χριστός, μιλάω για μαθητές του Χριστού, δεν θα ευοδοθούμε, θα έρθει ανομβρία, μήπως και καταλάβουμε και μετανοήσουμε και επιστρέψουμε. Και αν μας φυτέψει κάποιος κάπου που δεν μας φύτεψε ο Χριστός, δεν θα μας ευοδώσει ο Θεός. Πάλι θα έρθει ανομβρία, για να μην ελπίζουμε στο ψεύδος και μαθαίνουμε το κακό. Ο αδερφός μας ο Ιερεμίας όταν τα άκουσε όλα αυτά Κύριε λέει, η ανομία μας καταμαρτυρούν εναντίον μας Αμαρτήσαμε, η υποστασία μας επληθύνθησαν Εσύ κύριε είσαι η ελπίς όμως του Ισραήλ και ο σωτήρας μας Και εσύ πώς περνάς σαν πάρικος στη γη, περνάς για να φύγεις Σαν οδηπορός; δεν στέκεσαι μαζί μας. Σαν στρατιώτης αφοπλισμένος που δεν μπορείς να σώσεις. Κύριε, μη μας εγκαταλείπεις. Και θα έλεγε κανείς, τι ωραία προσευχή. Θα την ακούσει ο Θεός. Δεν ακούγονται όλες οι προσευχές, αδερφοί. Ξέρετε τι λέει Απλώς το διαβάζω στο ΙΕ κεφάλαιο, στο 15 κεφάλαιο, λίγο παρακάτω. Που αυτό όταν το πρωτοδιάβασα κάποτε, συγκλονίστηκα. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, λέει, θα το κάνουμε στο άλλο μάθημα. Λέει ο Ηρεμίας. «Και αν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ ήσταν το ενώπιόν μου, η ψυχή μου δεν θα μπορούσε να είναι υπέρ του λαού τούτου». Εδώ φαίνεται η αδυναμία της προσευχής μας. Μην νομίζουμε ότι όσες φορές προσευχόμαστε για όποιον άνθρωπο προσευχόμαστε ότι ο Θεός θα ακούσει. Αλλά τι απάντησε στον Ιερεμία. Μην προσεύχεσαι υπέρ του λαού τούτου. Μην προσεύχεσαι. Για καλό δεν θα ακούσω και να νηστέψουνε και να νηστέψεις και προσφορές να δώσουν και εσύ να δώσεις εγώ δεν θα ακούσω. Γιατί άραγε και πότε άραγε δεν ακούγονται οι προσευχές μας και μας λέει ο Θεός μην προσεύχεσαι για αυτούς. Επειδή στο δέκα εδάφιο διότι ούτω λέγει Κύριος προς τον λαό τούτων επειδή αγάπησαν να πλανώνται και δεν εσυγκράτησαν τους πόδας αυτών γι' αυτό και ο Κύριος δεν είναι δυνατόν να ευδοκίσει εις αυτούς. Είναι δύο πράγματα που καθιστούν το Θεό αδύναμο, που καθιστούν την προσευχή μας ανύπαρκτη, αναποτελεσματική. Προσέξτε όμως, το κρίσιμο σημείο δεν είναι ότι καθιστούν οι καθί, καθίστανται οι προσευχές μας αναποτελεσματικές αν για εκείνους εδώ έχουμε τώρα κάποιον άλλον που προσεύχεται για μας τον Ιησού Χριστό πάντοτε ακούγονται οι προσευχές του Χριστού όχι αμεσιτεύει περιμόν και δεν θα πάψει αλλά εάν αγαπήσεις την πλάνη μάλλον και δεν συγκρατήσεις τα πόδια σου προς την πλάνη και οι προσευχές ακόμη του Κυρίου μας είναι μάταιες. Μάταιες. Αγάπησαν την πλάνη. Έδωσαν την καρδιά τους στο ψέμα. Έδωσαν την καρδιά τους στη ματαιότητα. Μπορούσαν οι προσευχές και οι συμβουλές του πατέρα να εμποδίσουν τον άσο το ιό να μην φύγει. Τίποτα. Μα ο Θεός είναι στην παραβολή αυτή. Τον άνθρωπο κανένας δεν μπορεί να τον συγκρατήσει αν ο ίδιος δεν συγκρατηθεί. Ούτε ο ίδιος μπορεί να συγκρατηθεί αν δεν ζητήσει βοήθεια από το Χριστό. Όταν λοιπόν βλέπουμε την καρδιά μας και απομακρύνεται από τα πράγματα του Θεού και την αφήνουμε και πλανά, πλανιέται και αγαπάει πράγματα, είναι δυνατόν, βέβαια είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να αγαπήσω ένα αυτοκίνητο πολύ μεγάλο Τι θα κάνω τώρα. Είναι δυνατόν να πλανηθεί η καρδιά μου και να αγαπήσω ακόμη και την αμαρτία. Είναι δυνατόν βέβαια. Πόσοι από εμά δεν έχουν αγαπήσει κάποιες φορές πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό. Να πω για τα DVD. Να πω για την τηλεόραση. Να πω τι θέλετε να πω. Πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό. Τώρα τι θα κάνουμε. Τώρα εδώ πρέπει να συγκρατήσουμε τα πόδια μας. Δηλαδή να δαμάσουμε το σώμα μας και να, λαφυγω, λαφυ, να το δέσουμε. Πώς. Ένας δρόμος υπάρχει. Ένας είναι ο ελευθερωτής ένα ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός. Αμή. Να πάω σε αυτό να, λέει, να πω, Κύριε, δεν τη βλέπω καλά την καρδιά μου. μου αρχίζει και μ' αρέσει η γειτόνισσα. Χοντρό πράγμα. Μην το αφήσεις. Πήγαινε στον Χριστό και πες, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Και μην γελάμε. Γιατί μπορεί να αγαπήσουμε χειρότερα πράγματα από τη γειτόνισσα. Η είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Η καρδιά μας είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ξέρετε τι θα πει σφόδρα διεφθαρμένη. Δεν τα βγάζεις πέρα με την καρδιά σου. Κανένας άνθρωπος δεν τα έχει βγάλει πέρα με την καρδιά του. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να καθαρίσει την καρδιά του και τη συνείδησή του ούτε τα αίματα των τράγων, ούτε τα αίματα των προβάτων, ούτε οι θυσίε των ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης, κανένας. Ποιος μπορεί να καθαρίσει την καρδιά σου. Μόνο το αίμα του Χριστού. Μόνο. Μόνο. Μόνο πηγαίνοντας στον Χριστό με κατάλληλη προετοιμασία, έχοντας κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με ακυμπεταλήλων. Εάν έχεις κοινωνία με το Θεό, δηλαδή μετανοείς για τις αμαρτίες σου και τις αφαιρεί το αίμα του Χριστού και έχεις και κοινωνία με όλους τους αδελφούς σου, με όλους τους αδελφούς σου, χωρίς κανένα παράπονο, τότε και μόνο τότε το αίμα του Χριστού καθαρίζει τη συνείδηση και οι προσευχές μας πια έχουν αποτέλεσμα. Ο Λόγος του Θεού έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, η ζωή μας εξαρτάται από τη διδασκαλία του Πνεύματος του Αγίου. Κανένας άλλος, ούτε πνευματικό ον, άγγελος ή αρχάγγελος, ή χερούβη, σεραφίμι ή οτιδήποτε άλλο, ούτε άνθρωπος, ούτε άγιος άνθρωπος, δεν μπορεί να μας διδάξει την οδόν της ζωής εκτός από τον Ιησού Χριστό εκτός από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού γι' αυτό μόνο ο Λόγος του Θεού σώζει μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας μόνο ρώτησαν κάποιον και του είπαν είσαι σίγουρος ότι η Αγία Γραφή η θρησκευόμενο υψηλών θρησκευόμενο, υψηλότατον είσαι σίγουρος ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος <Ρι> του Θεού όχι βέβαια λέει δεν είναι λέει τι είναι είναι λέει ο Λόγος που μιλάει για το Λόγο του Θεού Με τώρα τι ήταν αυτό που λέει Εάν λέει παράδειγμα να σας δώσω, σοβαροί άνθρωποι, υψηλά αισθάμενοι σε μεγάλες εκκλησίες, Εάν παραδείγματο χάρη κάποια στιγμή καούνε όλα τα Ευαγγέλια, ένα άνθρωπο αφιερωμένο στο Θεό μπορεί να γράψει καινούριο λόγο Θεού. Δηλαδή του λέω άλλο Ευαγγέλιο. Με κοίταζε, έχει διαβάσει, του λέω ότι λέει για άλλο Ευαγγέλιο ο λόγο του Θεού. Ένα είναι ο λόγο του Θεού, αδερφή. Η πίστη, η παραδοστήσα ει του Αγίου άπαξ. Γι' αυτό κανένας δεν μπορεί ούτε να προσθέσει, ούτε να αφαιρέσει. Είσαι βέβαιος ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν είμαι βέβαιος αν εγώ είμαι ο Γιώργος ο Κοροβέσης, αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Για τίποτα άλλο δεν είμαι βέβαιος. Για τίποτα άλλο. Για ένα πράγμα είμαι βέβαιος. Ότι αυτό ιδίω όλο, αλλά ιδίω το Ευαγγέλιο του Χριστού, γράφτηκε από τον Θεό, δια του Ιησού Χριστού πνεύματι Αγίω, διαχειρών των Αποστόλων και των Προφητών της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Και ο ίδιος ο Παύλος δεν μπορεί να γράψει άλλο Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί. Και άγγελος εξ ουρανού δεν μπορεί να γράψει άλλο Ευαγγέλιο. Και αν γράψει θα είναι ανάθεμα, καταραμένος. Αλλά λέω, πού οδηγούνται αδερφοί αγαπητοί, πού τους οδηγεί ο δάσκαλός τους. Όλο η Αγία Γραφή, είναι, ακούτε τι βρήκανε. Είναι ο λόγος που αναφέρεται στο λόγο του Θεού. Και εγώ του λέω, είπα ο πίσω μου σατανά. Ο Θεός να μας φυλάξει. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. που λέει αυτά τα λένε οι διαμαρτυρόμενοι λέω ο πρώτος διαμαρτυρόμενος ήταν ο Ιησούς Χριστός και ο δεύτερος ο Παύλος συγγνώμη, ο Πέτρος ο οποίος διαμαρτύρετο να σωθούνε από τη γενεά την πονηρά και τη διεστραμένη με πολλούς λόγους διαμαρτύρετο εάν εννοείς προτεστάντες και αυτοί έχουν τις δικές τους παραδόσεις Λέει η συνέχεια σας ποια είναι Λέω ο χριστιανός δεν είναι γραμμή Που ένας πάει πίσω από τον άλλον ναι. Δεν έχω κέντρο εγώ κάποιον προηγούμενο από μένα Η αφετηρία η δική μου είναι ο Χριστός Όπως πρέπει και η αφετηρία η δική σου να είναι ο Χριστός Εμείς δεν έχουμε συνέχεια Και δεν θέλουμε να έχουμε συνέχεια Δεν είδαμε πουθενά το γιο του Πέτρου Στη γραφή δεν είχε. Είχε. Αλλά είδαμε τον Τιμόθεο. Είδαμε τον Σίλα. Και όλοι αυτοί τι είναι. Διδακτή του Πνεύματος του Αγίου. Και εμείς θέλουμε να διδασκόμεθα από το Πνεύμα το Άγιο. Και αν τα λες καλά, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, εγώ θα είμαι φίλος σου. Αν όμω αρχίζεις και μου βάζεις άλλα πράγματα έξω από το Λόγο του Θεού, εγώ δεν θα είμαι φίλος σου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει τις παραδόσεις τις οποίες παραλάβατε από μας. Και γιατί αναρωτήθηκα, λένε, τώρα πήρα λίγο χρόνο αλλά δεν πήρα, συγχωρέστε με, πρέπει να το πω. Γιατί αναρωτήθηκα, αρνούνται τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού. Γιατί αν τη δεχτούνε Θα πρέπει να αρνηθούν τις παραδόσεις τους Αν όμως δέχονται τις παραδόσεις τους Δέχονται ότι πρέπει να δεχτούνε Ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι θεόπνευστος Γιατί η παραδόση τους είναι σε απόλυτη αντίθεση Με το λόγο του Θεού Άρα λοιπόν με σοβαρότητα Και με επίγνωση Διαστρέφουνε την αλήθεια υπέρ της αδικίας ο Θεός να μας φυλάει αδερφοί γιατί και εμείς μπορεί να το πάθουμε αυτό προκειμένου να εξασφαλίσω τα συμφέροντά μου ποια είναι τα συμφέροντά μου πρεσβύτερος θα είμαι και επιμένας θα είμαι φόσον η γυναίκα μου ζει και τα παιδιά μου όλα είναι στο Χριστό όμως η γυναίκα μου τι είπα ξύλο πέθανε. Ε, δεν είναι απαραίτητο αδερφή και να παρατηθώ από ποιμένας και ας πέθανε η γυναίκα μου. Τι κάνω, διαστρέφω. Τα παιδιά μου αποστατήσανε. Εντάξει, θα μακροθυμήσετε λίγο, αλλά μέχρι πόσο. Δεν είναι απαραίτητο αδερφή. Ξαναπαντρεύομαι εγώ, χωρίζω και ξαναπαντρεύομαι. Είδατε τι ωραίος κήρυκας που είμαι, εγώ θα παραμείνω ποιμένας. Αυτή είναι η διαστροφή. Και τι δημιουργούμε. Δημιουργούμε τις παραδόσεις μας. Οι οποίες τι σκοπό έχουν. Να διαστρέψουν το Λόγο του Θεού υπέρ του συμφέροντος μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί μην νομίζετε ότι δεν θα δοκιμαστούμε και από αυτό. Από όλα θα μας δοκιμάσει ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει να ενδιαφερόμαστε πρώτα απ' όλα για την αιώνια ζωή. Τιν αν ο άνθρωπος κερδίζει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Αμήν.